κομμάτι ακόμα. Όχι, τώρα θα περάσω με δίπλα που θα κολυμπήσεις. Ωραία, θα ήθελα. Μετά, έλα. Love it! Άμα δεν σου πειράζει, κάτσε ο καλεσμένος μας. Ευχαριστούμε, Μιλιανέ Σταυρινέ. Γι' αυτό τώρα θα συνεχίσω με τα διπλά ονόματα. Γεώργιος ο Μιλιανός Σταυρινός, Αλέξανδρος Ορμανός Λιζάρδος. Πού είναι ο Αλέξανδρος? Αλεχάνδρο! Where are you? Μακριά βρίσκεται, αλλά στη σύνδεσή σας, ακριβώς απέναντί σας. Που, για κάτσε να σε εντοπίσω, να το... Α, καλησπέρα. Α, βλέπεις. Πώς είσαι, αγαπημένε μας? Στα πόδια μου ακόμα. Πολύ καλά. Εσείς πώς πάτε? Πολύ ωραία. Και εμείς εκεί. Έχουμε το Χρήστο να μας τραγουδάει. Να σου πω. Τους χαιρετισμούς μου. Τους χαιρετισμούς του Αλέξανδρου. Ο Χρήστος, ο Μίος, Στέλνη, πάρα πολύ καλά. Και θέλουμε να σε ρωτήσουμε τι γίνεται αυτή η εβδομάς, η κινηματογραφική. Σε αυτή την εβδομάδα αφήσαμε δύο μικρές εκκρεμότητες από την Πέμπτη και είπαμε να τις κλείσουμε. Ναι. Έτσι λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε τις δύο ταινίες οι οποίες μάλιστα πήγαν εισπρακτικά αρκετά καλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Και νομίζω ότι μπορούν να τρέξουν τα βίντεο. Θα ξεκινήσουμε μήπως με το ένα το μέρος από το Fast and the Furious, το οποίο πλέον έχω και άποψη γιατί το είδα. Για πες. Γιατί και εμείς έχουμε άποψη για την άλλη ταινία. Απευθύνεται 100% μόνο στους φαν. Πρέπει να έχει δηλαδή... και τα προηγούμενα 8 δηλαδή. Ο Αλέξανδρος έφυγε. Όχι, είχα την μικρή αίσθηση ότι παίζει το βίντεο με τα πλάνα τα οποία ακολουθούν και τους υπότιτλους. Μίλα από πάνω. Με ακούτε λοιπόν έτσι λίγο για την αρχή. Απευθύνεται 100% μόνο στους φαν. Ας αφήσουμε όμως την Ελένη Μύρη να πει τα δικά της που τα λέει καλύτερα. Especially as Jason Statham's character's mother, you know, that sort of tough, very tough, matriarchal sort of East End character. Whoa. Because nobody does a comeback like the movies. And then we, not to belabor the answer, but then we also think, what else don't you know about the characters that you've grown so familiar with over the past two decades? You're not thinking what I think you're thinking. There's no bridge! There is that element of like, hey, we gotta save the world. Like, what world is this kid gonna live in if you don't have, you know, people out there fighting for it? Cut! Αλέξανδρε, εγώ αυτό δεν θα το δω, αλλά θέλω τη γνώμη σου. Ήταν μια μεγάλη απογοήτευση για κάποιον ο οποίος δεν αγαπάει το είδος αυτών των ταινιών. Πολύ μπερδεμένο σενάριο, χωρίς να προσπαθεί να σου εξηγήσει κομμάτια από τις ιστορίες. Ήταν ουσιαστικά ένα συνοθήλευμα που μπορεί να ικανοποιήσει μόνο τους ανθρώπους που θέλουν να δουν τις κοινές δράσεις. Μας έχουν λείψει όμως τις κοινές δράσεις αυτή την εποχή, οπότε μπορώ να δικαιολογήσω όχι μόνο την προσέλευση του κόσμου στην ταινία, αλλά και την ελαστικότητα που έχουμε, ίσως ένα από τα πιο δύναμα σενάρια αυτής της σειράς ταινιών. Μα πάμε σε μια υποσχόμενη... Δει, ναι. Γιατί να πάει να το δει κάποιος που δεν του αρέσουν αυτές οι ταινίες? Νομίζω απευθύνεται αυτό που είπες, ακριβώς σε αυτούς που θέλουν να περάσουν δύο ώρες. Μπορεί να θες, βρε παιδί μου, να πας να δει. Μα τι τους αρέσει τόσο πολύ? Υπάρχει, υπάρχει και η αναγκαιότητα να βγεις από το σπίτι σου και να πας σε ένα κινηματογράφο. Αν ο κοντινός σου κινηματογράφος που το αποφασίζει το παρατέσσερα παίζει αυτή την ταινία και δεν είσαι φαν του είδους, μόνο σε αυτή την περίπτωση, πηγαίνεις. Αλλιώς βλέπεις ότι το κοινό το οποίο έχει αγκαλιάσει τις προηγούμενες ταινίες επέστρεψε και με πάρα πολύ χαρά. Δεν είναι όλες ταινίες για όλους. Να μην κοροϊδευόμαστε, κάθε ταινία έχει το δικό της κοινό. Είναι καλό λοιπόν να ξεχωρίζουμε το προσωπικό μας γούστο με το κατά πόσο λειτουργεί ή όχι η ταινία. Θεωρώ όμως ότι ακόμα και για αυτό το κοινό. Η ταινία δεν λειτουργεί 100%. Δεν τους δίνει ούτε τις οικογενειακές σύντριγες, ούτε τα άλοθη τους. Τους δίνει πολύ ωραίες κοινές δράσεις. Α, αυτό το δέχομαι. Μόνο. Αλλά να δούμε και το βίντεο. You were so pretty. I need to go. Hey, Neil. I said I need to go home. Holy shit, that's what you were. Really drunk? Yeah. Well, I'm not. I think the tone of the movie, I hope, is a kind of horrifyingly dark comedy and a thriller. I think you should go. It does sit on a razor's edge, I think, of horrendous and hilarious, which is kind of the space that I like to be in. I thought we had a connection, I guess. A connection? Okay. What's my name? Emerald wasn't interested in making a gritty indie film. She wanted to make a film that people liked, that, you know, people wanted to go and see, and that was entertaining and beautiful and visually exciting and thrilling. It really is so great seeing you again. You really haven't changed at all. There was so much fun playing with hair and makeup and costumes and sort of figuring out who all of these kind of personas were. I
I think that was really so important to me, was showing a whole person and the kind of different shades of light and dark can exist together. Αλέξανδρε, την είδαμε αυτή την ταινία με τη Σάντι. Για πείτε. Την είδαμε, ωραία, Αλέξανδρε, και πρέπει να πούμε ότι αλλιώς μπήκαμε, αλλιώς βγήκαμε στο θερινό. με καινούργιες ιδέες για το πώς θα βρείτε δικαιοσύνη στη ζωή σας. Όχι. 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 Δεν υπάρχει λύτρωση σε αυτή την ταινία. Ναι. Mm. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη δική σας γνώμη. Εδώ νομίζω ότι εγώ απλά πρέπει να είμαι συνομιλητής και όχι να τοποθετηθώ. Ας μην τοποθετηθούμε. Θα πω για να προλάβουμε να πούμε για τα βιβλία που θέλω πάρα πολύ να μας προτείνεις. Α, πολύ ωραία. Δεν θα πάμε στις Κάνες πρώτα και στα φεστιβάλ, πάμε στα βιβλία. Πήγαινε, πήγαινε με στις Κάνες. Έρχομαι. Μου λες βιβλία σου χαρίζω. Ξέρεις ότι αγάπη έχουμε και οι δυο μας στο πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους επικοινωνίας και αυτοθεραπείας και να κατανοήσουμε καλύτερα το ανθρώπινο είδος που είμαστε ένα πολύ παράξενο είδος. Ενίοτε και όχι πάρα πολύ χρήσιμο για αυτόν τον πλανήτη, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση. Θέλουμε λοιπόν να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας. Φυσικά και μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας. Έχουμε πάει σε άλλα πλάνα, βέβαια. Δεν πειράζει. Εκπαιδεύουμε το μυαλό μας για να μας πάει στο φεστιβάλ των Κανών ως υποψήφιες. Είδες. Λοιπόν, μέσα από το Brain Coach μπορείτε να ακονίσετε κυριολεκτικά το μυαλό σας, να μάθετε νέες τεχνικές για πράγματα που δεν γνωρίζετε, ακόμα και για ιστορικά κομμάτια που τα θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινότητά μας, από την υγιεινή, από τους τρόπους ζωής, από το ποια χώρα ανακάλυψε τι. Θα πάμε μετά στο θεραπεύσει το σώμα σου, το οποίο τη Louise Hay την αγαπάμε και οι δύο πάρα πολύ. Βλέπω και τους νόμους της φύσης σε ακολουθούν. Louise Hay, we trust. Και Σάντι, τη λατρεύει. Okay. Η Κάζο, επειδή λοιπόν έχουμε κάνει μια γρήγορη κύληση, το ότι απλά δείχνουμε θεματικά τα βιβλία τα οποία προτείνουμε για να μας δώσουν ιδέες για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, είναι και οι νόμοι της ανθρώπινης φύσης. Της Louise Hay πάρω στο βιβλίο που το ολοκλήρωσα πριν από λίγες μέρες. Είναι ακριβώς πάνω στο πρότυπο του «Μεταμορφώστε τη ζωή σας». Βρίσκει τρόπους και συνδέσεις ασθενειών, καταστάσεων και αναγκαιοτήτων που πλασματικά χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και μας μπλοκάρουν, για να μας δίνει δυνατότητες να το αλλάξουμε οι ίδιοι, για να βρούμε την αυτοίαση και για να κατανοήσουμε καλύτερα το σώμα μας. Και ήταν και από τις πρώτες η Louise Hay, Αλέξανδρε, που είχε ξεκινήσει. Είναι αυτή η οποία άλλαξε ουσιαστικά όλη την νοοτροπία του FZIN. Και έδωσε και μια πολύ καλή βάση για το πώς μπορούμε να επαναδομήσουμε τις αξίες μας, την προσωπικότητά μας, τις γνώσεις μας, τις επιθυμίες μας. Και η ίδια πολύ ταλαιπωρημένη από τη ζωή της. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το βλέπω. Έφυγε όμως σε μια γεμάτη ζωή, όπου κάθε βήμα ήταν και μια εξέλιξη. Θα πάμε λοιπόν τα βιβλία του Γκόμπρεκ λογικά σας αρέσουν. Η μικρή ιστορία της τέχνης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά βιβλία του Γκόμπρεχ. Ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζει μέσα από τα σημαντικότερα σημεία της ιστορίας πάλι την ιστορία του κόσμου. Έτσι λοιπόν έχουμε τη μικρή ιστορία της μόδας και τη μικρή ιστορία της μοντέρνας τέχνης του Δημοσθένη Ραβέτα. Είναι δύο προτάσεις οι οποίες αξίζουν τον κόπο, γιατί ακριβώς πατάνε πάνω σε αυτό το μοντέλο που σας είπα λίγο νωρίτερα και μπορούν να μας επιτρέψουν μέσα σε ελάχιστες σελίδες να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα, ακόμα και για την πορεία της αισθητικής και της μόδας, σαν την νομίζω μακούς, και της μοντέρνας τέχνης, που είναι ένα κομμάτι μετεξέλιξης αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κλασικό. Τέλεια. Δεν ξέρω το χρόνο και τις δυνατότητες που έχουμε. Πάντως θα πούμε το ότι το βιβλίο του Ξανθούλη, «Ο μεγάλος θανατικός», κυκλοφορεί ξανά σε μια παιδιακή έκδοση για τα 40 χρόνια hardcover. Το Γιάννης Ξανθούλης μας έχει χαρίσει εξαιρετικά βιβλία. Αρκετά από αυτά έχουμε μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Το «Πεθαμένο λικέρι» είναι από τα προσωπικά αγαπημένα μου. «Πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα» του Γεωργίου Σαρή είναι το επόμενο που προτείνουμε, στο οποίο μας αποκαλύπτει πολλά μυστικά που συνδέουν τις πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα. Επίσης, και μπορούμε να βρούμε και εμείς κινηματογράφοι αρκετές συνδέσεις. Είναι και το τελευταίο. Αφού κάποιες. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, πρέπει να κλείσουμε. Και από εδώ λοιπόν κάνουμε το μας κλείσιμο. Αφήνουμε τις εκκρεμότητες μας, γιατί μας αρέσει να αφήνουμε εκκρεμότητες μέχρι να ολοκληρώσουμε. Έχουμε περιορισμένο χρόνο, αλλά περιόριστες δυνατότητες, και γι' αυτό θα διαβάσουμε από Louise Hay μέχρι όλα τα υπόλοιπα και θα μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Κανών τις επόμενες μέρες μαζί σου. Γιατί αν δεν μιλήσουμε μαζί σου, με ποιον θα μιλήσουμε, σε ρωτώ. Σ' αγαπάμε πολύ, σου είμαστε ευγνώμονες και χαιρετούμε το κοινό μας μαζί με τον Χρήστο Γεωργαλή, που μας μάγεψε με τη φωνή του, με τα μάτια του, με αυτή την συνολική παρουσία. Αυτού και.